Γεια σας, είμαι ο Γιώργος. Είμαι μέλος του ραδιοφωνικού σταθμού, του Λαμπάκιου και δουλεύω στην Κολάμπορα, που είναι και σπόνσορας, υπάρχει το booth έξω. Θα σας μιλήσω σήμερα για το GStreamer Framework. Είναι μια βιβλιοθήκη για multimedia εφαρμογές. Είναι API, έτσι, είναι μια βιβλιοθήκη που χρησιμοποιούμε για να χτίσουμε εφαρμογές. Δεν είναι κάτι εντελώς έτοιμο, ας πούμε, από μόνο του. Είναι γραμμένο σε C, αλλά θα εξηγήσω μετά και κάποια πραγματάκια. Είναι μια βιβλιοθήκη που είναι πολύ flexible. Έχει βασικά το ενδιαφέρον της είναι ότι βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική με plugins. Τα πάντα στο GStreamer είναι plugins. Η βασική βιβλιοθήκη είναι τίποτα, είναι πάρα πολύ μικρή. Και αυτό το κάνει και αρκετά resource friendly για embedded εφαρμογές. Επίσης το κάνει πάρα πολύ flexible, δηλαδή μπορείς να το κάνεις customize στις δικές σου ανάγκες πολύ εύκολα και να χτίσεις οτιδήποτε. Και όπως είπα, είναι πολύ resource friendly, οπότε είναι καλό για embedded. Πού χρησιμοποιείται το GStreamer? Το GStreamer χρησιμοποιείται πρακτικά παντού. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, εταιρείες που το χρησιμοποιούν σε διάφορα πράγματα και open source κοινότητες. Έτσι. Η γνωστή εφαρμογή είναι το GNOME Desktop Environment σε Linux περιβάλλον desktop που χρησιμοποιούν GStreamer. Πολύ έτσι, διαδεδομένες εφαρμογές, τις οποίες δεν ξέρουμε ότι χρησιμοποιείται το GStreamer, αλλά χρησιμοποιείται, είναι συστήματα εμπορικά για video conferencing ή για διαφημίσεις σε αεροδρόμια, ξέρω εγώ, ή σε ακοινόχρηστους χώρους που έχουν μεγάλες οθόνες και παίζουν βίντεο όλη την ώρα. Υπάρχουν εφαρμογές σε αυτοκίνητα για τα in-vehicle entertainment systems που κυκλοφορούν πολύ σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα δεν τα έχουμε τόσο πολύ ακόμα, αλλά στο εξωτερικό, Αμερική, Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολύ και για τους επιβάτες, ας πούμε, και για τον οδηγό. Σε αεροπλάνα επίσης για τα video screens που έχουν πάνω στα αεροπλάνα. Τα οποία συνήθως είναι και διαφορετικό PC, το κάθε screen είναι διαφορετικά nodes, τα οποία τα συγχρονίζουμε μέσω δικτύου. Είχα κάνει ένα τέτοιο project κάποτε. Πάρα πολύ γνωστές εφαρμογές είναι επίσης μικροσυσκευές τύπου Raspberry Pi. Το Raspberry Pi επίσης έχει GStreamer API για να μιλήσεις με την έξοδο βίντεο ή για να κάνεις capture από την κάμερα. Και πολλά άλλα τέτοια μπορντάκια τέτοιου τύπου που κυκλοφορούν για χομπίστες και για προγραμματιστές. Επίσης, πολύ τρανό παράδειγμα είναι τηλεοράσεις που έχουμε σπίτι μας, smart TVs, LG, Samsung κυρίως, αλλά και άλλες μάρκες. Χρησιμοποιούν full GStreamer για όλο το multimedia stack τους, δηλαδή video, downloading, live streaming, τέτοια πράγματα. Και φυσικά και ως το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου εδώ χρησιμοποιούμε GStreamer για διάφορα micro-applications που χρειάζονται. Και άλλα πολλά. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές κοινότητες και πάρα πολλές εταιρείες που το χρησιμοποιούν σε πολλές εφαρμογές. Το GStreamer Framework, λοιπόν, χρησιμοποιεί το concept των pipelines. Pipeline, στην πραγματικότητα, είναι ένας σωλήνας, έτσι, ένα μεγάλο σωλήνας, στον οποίο σωλήνα, επειδή ακριβώς τα pipelines, ας πούμε, μπορεί να προχωράνε χιλιόμετρα. Αυτό που κάνουν οι υδραυλικοί εκεί πέρα είναι ότι ενώνουν μικρά κομμάτια μεταξύ τους, τα ενώνουν και πάνε παρακάτω. Το ίδιο συμβαίνει και στο GStreamer, πρακτικά. Έχουμε τα διάφορα κομμάτια media εφαρμογή. Και βλέπουμε εδώ πέρα, ας πούμε, ένα πολύ απλό παράδειγμα, ένας video player που παίζει βίντεο τύπου OGG Vorbis και Theora. Είναι ένα format για βίντεο και audio encoding.
ένα από όλα, τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά. Και βλέπουμε ότι μπαίνει πρώτα ένα block, το οποίο είναι το file source. Αυτό διαβάζει τα αρχεία από το δίσκο. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Η μόνη του δουλειά είναι να διαβάζει αρχεία από το δίσκο. Και ό,τι data τραβάει από το δίσκο, τα προωθεί στον επόμενο. Και ο επόμενος έχουμε βάλει εμείς να είναι ο Ogdemuxer. Ο Ogdemuxer τι κάνει, είναι το element που αποσυμπλέκει, ανοίγει το Ogg αρχείο, ξέρει να διαβάζει τους headers, ξέρει να καταλάβει δηλαδή τι είναι μέσα στο Ogg αρχείο. Ανοίγει, βλέπει τα κομματάκια που υπάρχουν μέσα, βίντεο, audio, και τα ξεχωρίζει και τα προωθεί στους παρακάτω. Και έχουμε παρακάτω ένα decoder για Vorbis. Το Vorbis είναι το encoding του ήχου στη συγκεκριμένο format. Και ένα decoder για θεώρα, που είναι το encoding του βίντεο στο συγκεκριμένο format. Ο decoder παίρνει data, τα οποία θεωρεί ότι είναι encoded στην μορφή που ξέρει. Έτσι, ο Vorbis decoder περιμένει Vorbis data. Κάνει αποκωδικοποίηση και προωθεί τα δεδομένα στον επόμενο. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Το ίδιο και ο θεώρα decoder. Και ο επόμενος μετά είναι αυτός που είναι ο sync, έτσι λέγεται. Ο sync είναι ο νεροχύτης, δηλαδή είναι το τελευταίο κομμάτι, εκεί που πετάμε όλα τα data που έχουν προέλθει από τους προηγούμενους. Και είναι το κομματάκι, ας πούμε, το οποίο παίρνει πλέον audio data, raw audio data, ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρει να διαβάζει τίποτα άλλο, ξέρει μόνο να διαβάζει raw. Και τα πετάει στην κάρτα ήχου. Όπως αντίστοιχα και ο Video Sync εδώ, παίρνει raw video, δεν ξέρει να διαβάσει τίποτα άλλο, και το εμφανίζει στην οθόνη. Υπάρχουν πολλοί Video Syncs αναλόγως με το σύστημα γραφικών που χρησιμοποιείς, το λειτουργικό σου κλπ. Δηλαδή, αν είσαι σε Windows, ας πούμε, υπάρχει Video Sync για Windows. Αν είσαι σε Linux, υπάρχει για το σύστημα X-Server, υπάρχει για το Wayland, υπάρχει για διάφορα συστήματα. Και λοιπά. Έτσι λοιπόν δομείται ένα pipeline, αυτό λέγεται pipeline. Είναι κομματάκια που τα συνδέουμε μεταξύ τους, το καθένα κάνει μια μικρή δουλειά και προωθεί τα data στον επόμενο. Το κάθε κομματάκι από αυτά λοιπόν στο streamer λέγεται element. Αυτό είναι ένα element, αυτό είναι ένα element, αυτό είναι ένα element, αυτό είναι ένα element. Και τα elements συνδέονται μεταξύ τους με κάτι πραγματάκια, objects, που λέγονται pads. Αυτό είναι ένα pad, αυτό είναι ένα pad, αυτό είναι ένα pad, έτσι. Το κάθε pad αυτό που κάνει είναι ότι συνδέεται με το αντίστοιχο επόμενο pad. Τα pads είναι κατευθυντικά, έχουν direction. Αυτό λέγεται source pad, επειδή στην ουσία παράγει δεδομένα για τον επόμενο. Ενώ αυτό λέγεται sync pad, είναι ο καταναλωτής, ο νεροχύτης της υπόθεσης. Πετάμε data εκεί μέσα. Αντίστοιχα και εδώ, source pad, sync pad, source pad, sync pad. Αυτά πάνε πάντα σε ζεύγη, σε ένα pipeline. Συνδέονται μεταξύ τους και ενώνουν στην ουσία τα elements μεταξύ τους. Και κάθε pad πρέπει να πω ότι έχει και ένα format description. Δηλαδή, αυτό το pad, ας πούμε, που είναι η έξοδος του decoder, παράγει raw video data. Και έχει μια περιγραφή εδώ πέρα που λέει ότι εγώ παράγω raw video. Ο απέναντι έχει επίσης μια περιγραφή που λέει ότι εγώ καταναλώνω raw video. Αυτά τα δύο λοιπόν, επειδή αυτός παράγει raw video και αυτός καταναλώνει raw video, συνδέονται μεταξύ τους. Αν πήγαινα εγώ να συνδέσω αυτόν που δέχεται raw video σε... τι να πω, αυτόν που παράγει raw audio, θα μου πετούσε error το σύστημα. Ότι αυτά τα δύο pads είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Δεν μπορείς να καταναλώσεις δηλαδή raw audio στο raw video pad, έτσι. Το pipeline έχει states, έτσι, playing, post και άλλα δύο states που λέγεται null και ready. Πρακτικά είναι η stopped κατάσταση. Και καλά, η διαφορά τους είναι ότι στο null είμαστε τελείως off, στο ready είμαστε, απλά έχουμε ανοίξει τις συσκευές hardware, τις έχουμε κάνει initialize και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ενώ στο null δεν έχουμε κάνει τίποτα initialize. Οπότε, συνήθως, βασικά, πάντα, όταν ξεκινάμε ένα pipeline, όταν έχουμε ένα pipeline για να το ξεκινήσουμε, στην ουσία του λέμε πήγαινε στο playing state. Και αυτός εσωτερικά τι κάνει, τα περνάει όλα τα ενδιάμεσα, δηλαδή ξεκινάει από το null, πάει στο ready στάδιο,
κάνει initialize τις συσκευές, μετά πάει στο post στάδιο, φέρνει δεδομένα να κυλάνε μέχρι κάτω και μετά πάει στο playing, όπου ξεκινάει να στριμάρει και να παίζει full κανονικά. Και τι γίνεται τώρα? Σας είπα ότι το GStreamer είναι γραμμένο σε C και ουσιαστικά είναι API, δηλαδή πρέπει ουσιαστικά να φτιάξεις μια εφαρμογή που να το χρησιμοποιεί. Αλλά, παρόλα αυτά, έχουμε κάποια χρήσιμα εργαλειάκια για το command line. Cross-platform, παίζουν δηλαδή και σε Windows και σε Linux και σε Mac, και τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε ένα pipeline στο command line για να το δοκιμάσουμε κάπως πρόχειρα. Δεν έχει όλες τις δυνατότητες του GStreamer αυτό το εργαλείο, αλλά μπορεί να είναι αρκετό για αυτό που θέλουμε να κάνουμε πολλές φορές. Και έτσι λοιπόν αυτό το εργαλείο είναι GST Launch. Το Pavla 1 είναι η έκδοση, η τρέχουσα έκδοση. Και μετά υπάρχει μια περιγραφή του pipeline, όπου έχουμε τα ονόματα των elements. Το file src είναι το όνομα του element αυτού εδώ. Το ogdemux είναι το όνομα αυτού εδώ. Τα ονόματα αυτά δεν είναι arbitrary, δεν τα έχω ορίσει εγώ. Είναι η βιβλιοθήκη τα ορίζει έτσι. Έτσι λέγονται βασικά τα plugins, τα αντίστοιχα plugins. Είναι το όνομα του plugin που παρέχει αυτή τη λειτουργία. Οπότε, ναι, file source, ogdemux. Μετά είναι ο Theora decoder, Theora deck, που συνδέεται στον video sync. Auto video sync είναι ένα element το οποίο κάνει auto detection του hardware, βρίσκει μόνο του σε ποιο hardware πρέπει να μιλήσει. Vorbis deck είναι ο Vorbis decoder εδώ πέρα, και auto audio sync είναι αυτό το κομμάτι που επίσης είναι το auto plugin το οποίο κάνει auto detection του hardware. Και στην ουσία πώς συνδέονται αυτά? Βλέπετε τα θαυμαστικά. Το κάθε θαυμαστικό είναι ένα link, είναι ένα τέτοιο βελάκι. Λέμε το file source κάνει link με τον ogdemux, εδώ. Ο Theora deck κάνει link με τον auto video sync. Ο Vorbis deck κάνει link με το auto audio sync. Και εδώ πέρα που έχουμε δύο links, πώς το περιγράφουμε? Δίνουμε ένα όνομα στον ogdemux που είναι το από εδώ κομμάτι. Του δίνουμε ένα όνομα, το ονομάζουμε demux και ερχόμαστε εδώ και λέμε demux. Αυτό είναι το special notation για να αναφερθούμε στο ίδιο element ουσιαστικά. Link στο Theora decoder. Και εδώ demux. Link στο Vorbis decoder. Αυτό λοιπόν, αυτό το description λοιπόν περιγράφει αυτό το pipeline. Όταν πάμε να το τρέξουμε, θα χτίσει αυτό το pipeline μέσα στο GStreamer και θα παίξει το αρχείο μας. Ή μάλλον δεν θα το παίξει ακριβώς, θα έχει μερικά προβληματάκια, θα κολλήσει μάλλον. Το σωστό pipeline θα ήταν αυτό. Λοιπόν, εδώ τι έχω κάνει? Έχω βάλει δύο ακόμα elements μεταξύ του demux και των decoders. Δηλαδή εδώ πέρα και εδώ πέρα έχω συνδέσει άλλα δύο elements, τα οποία είναι και τα δύο του ίδιου τύπου. Είναι το Q element. Το Q element τι κάνει? Κάνει buffering. Του δίνεις data από τη μία και τα κρατάει σε μια εσωτερική ουρά, και για να τα δώσεις στην άλλη πλευρά ξεκινάει ένα νέο thread. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρχει εδώ πέρα ένα Q και εδώ πέρα ένα Q, τι γίνεται? Ξεκινάει αυτός, στέλνει data στα Qs, τα δύο Qs αποθηκεύουν data, και μετά για να τα στριμάρουν παρακάτω ανοίγουν δύο ξεχωριστά threads, ένα thread εδώ, ένα thread εκεί, και τρέχουν παράλληλα. Αυτό είναι απαραίτητο στη συγκεκριμένη περίπτωση για να μπορούν αυτά τα δύο κομμάτια να τρέξουν παράλληλα και να έχουμε βίντεο και audio παράλληλα. Εάν δεν το κάναμε αυτό, θα προσπαθούσε το σύστημα να ικανοποιήσει τον πρώτο πρώτα και μετά θα γυρνούσε πίσω και θα έλεγε ωραία, τι έχω άλλο, έχω αυτό. Θα προσπαθούσε να ικανοποιήσει και το δεύτερο. Και αυτά δεν θα συγχρονίζονταν ποτέ μεταξύ τους. Άσε που θα έτρωγε κάποιο deadlock εκεί πέρα, γιατί τα syncs μεταξύ τους γνωρίζουν ότι πρέπει να συγχρονιστούν, έχουν κάποιο μηχανισμό εσωτερικά που τα συγχρονίζει, και θα έλεγε αυτός, OK, εγώ πήρα data, αλλά πρέπει να περιμένω και το video sync να είναι έτοιμος. Αλλά ο video sync δεν θα είναι ποτέ έτοιμος άμα δεν τελειώσει αυτός.
για να γυρίσω και να ικανοποιήσω και το δεύτερο. Οπότε θα κολλούσε. Με το να βάλουμε τα Q elements, αυτά τα δύο κομμάτια τρέχουν παράλληλα. Και γενικότερα τα Q elements βοηθάνε πολύ στο να έχεις παραλληλοποίηση πραγμάτων, μπορείς να έχεις άπειρα τέτοια και να κάνεις, ξέρω εγώ, parallel encoding, decoding σε πολλά streams ταυτόχρονα. Και υπάρχουν, σκεφτείτε, plugins για οτιδήποτε, για streaming, RTP, ξέρω εγώ, flash ή δεν ξέρω τι. Πολλά formats γενικά, πάρα πολλά formats. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και από την, και στο receiving side, δηλαδή μπορεί να κάνεις receiving πολλά. Μπορεί εδώ πέρα να μην ξεκινούσαμε ένα κομμάτι, να ξεκινούσαμε 5-6. Να είχα 5-6 πηγές και να τις έκανα mixing μετά, ξέρω εγώ, ή να τις έκανα κάτι, να τις συγχρόνιζα, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Τα plugins που έλεγα. Πώς βλέπουμε τι plugins υπάρχουν στο σύστημα. Υπάρχει μια εντολή, λοιπόν, που λέγεται GST Inspect, παύλα 1. Και όταν την τρέξουμε, μας βγάζει μια λίστα που μοιάζει κάπως έτσι και στο τέλος μας λέει 200 plugins, ξέρω εγώ, τόσα features. Στην ουσία τι σημαίνουν αυτά. Το πρώτο κομμάτι είναι το όνομα του library, είναι το όνομα του plugin όπως φαίνεται και στο δίσκο, ας πούμε. Είναι το libvideoforlinux2.so ή .dll, αναλόγως σε ποιο σύστημα είμαστε. Το δίπλα κομμάτι είναι το όνομα του element όπως το χρησιμοποιούμε και στο GST Lounge, δηλαδή αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Έτσι. Είναι αυτό που φαίνεται στη μεσαία στήλη εδώ πέρα. Και όπως βλέπετε εδώ παραδείγματα, ας πούμε, Video for Linux Source είναι για να κάνουμε capture από Video for Linux σύστημα, κάμερα ή capture card ή οτιδήποτε. Video for Linux Sync για να δώσουμε σε μια κάρτα βίντεο κάτι. Εδώ έχουμε το libAV decoders. Υπάρχει ένα plugin, το libAV, που χρησιμοποιεί το FFmpeg από κάτω για να κάνει encoding decoding. Έτσι, το Distreamer δηλαδή δεν έχει encoders, decoders όλους μέσα δικούς του. Κάποιους έχει δικούς του, σε κάποιους χρησιμοποιεί το FFmpeg. Υπάρχει plugin για RTP, όπως έλεγα, RTP communications, τα πάντα. Υπάρχουν και για πάρα πολλούς codex plugins εκεί πέρα, γιατί για κάθε codex του RTP χρειαζόμαστε διαφορετικά elements. Είναι λίγο complex, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολλές δυνατότητες. Και τι γίνεται, όταν θέλουμε να δούμε τι properties υποστηρίζει το element μας, μπορούμε να κάνουμε GST Inspect και να δώσουμε σαν παράμετρο το όνομα του plugin, το όνομα του element βασικά, όπως φαίνεται στη δεύτερη στήλη εδώ. GST Inspect λοιπόν file source και μας δίνει κάποια data πάνω που δεν τα έχω παραλείψει από το slide γιατί δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα, αλλά έχει πολλά data γενικά, δείχνει τι υποστηρίζει, ας πούμε, λέει για τα formats που υποστηρίζει το element, για τα pads που έχει πάνω και άλλα πολλά. Και στο τέλος μας λέει τα properties. Το όνομα του object, ας πούμε, το block size, πόσα blocks. Το file store διαβάζει αρχεία, είπαμε. Οπότε το block size του λέει στην ουσία πόσα bytes να διαβάζει κάθε φορά από το δίσκο. Το number of buffers είναι και καλά πόσα buffers να διαβάσει από το δίσκο πριν σταματήσει. Και άλλα διάφορα. Ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, είναι το πιο ενδιαφέρον βασικά σίγουρα στο file source, είναι το location, που είναι τύπου string, είναι readable και writable. Και είναι το location του αρχείου που θέλουμε να διαβάσει. Readable και writable τι σημαίνει, ότι μπορούμε να γράψουμε αυτό το property, να βάλουμε μία τιμή. Ενώ για παράδειγμα, εδώ πέρα δεν έχω κάποιο read-only property, αλλά ας πούμε σε κάποια άλλα elements υπάρχουν στατιστικά τα οποία είναι read-only, γιατί δεν μπορείς να τα γράψεις τα στατιστικά, τα διαβάζεις μόνο, τα δίνει το element. Και έτσι μπορούμε να δούμε ουσιαστικά τι πράγματα υποστηρίζονται στο element. Και αν είδατε νωρίτερα στο GST Lounge command line, είχα βάλει δίπλα από το FireSource ένα location ίσον video.og. Αυτό είναι λοιπόν το description του property και λέω property ίσον κάτι. Και αυτό το βάζω αμέσως μετά το όνομα του element και πριν βάλω το link.
Το ίδιο μπορώ να κάνω και στα υπόλοιπα. Και στο άλλο έχω βάλει, ας πούμε, όνομα. Name ίσον. Αυτό name είναι ένα property εδώ πέρα. Πάνω κάτω αυτά είχα να σας πω. Νομίζω έχω λίγο χρόνο ακόμα. Ερωτήσεις. Πέστε. Γενικά, τι adoption έχει σε σχέση με άλλα παρόμοια APIs στην αγορά? Ναι, όπως είπα, είναι fully adopted. Δηλαδή, παρόμοια APIs, μπορώ να σκεφτώ το Direct Show είναι ένα, της Microsoft, το οποίο όμως περιορίζεται σε Windows συστήματα, οπότε περιορίζεται και σε εφαρμογές που τρέχουν σε Windows, οι οποίες πλέον στην αγορά δεν είναι τόσες πολλές. Και μιλάω κυρίως για την embedded αγορά, δηλαδή τα embedded συστήματα τρέχουν Linux. Οπότε οι περισσότερες μικροσυσκευές που χρησιμοποιούμε, ας πούμε αυτές οι κάμερες, ας πούμε, πιθανόν να τρέχουν ένα Linux μέσα. Το κινητό μας σίγουρα τρέχει ένα Linux. Προτζέκτορες, τηλεοράσεις. Η τηλεόραση που είναι έξω στη γραμματεία, ας πούμε, που είναι LG, ξέρω ότι τρέχει G-Streamer. Το ξέρω. Fact. Έχουμε πάρα πολλές, και στην Collabora που δουλεύω, συνέχεια έχουμε πελάτες που έρχονται και μας ζητάνε πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ, δεν είχαμε ξανακούσει. Για παράδειγμα, πριν ένα μήνα είχα ένα πελάτη που έφτιαχνε μίκτη βίντεο για τηλεοπτικό σταθμό. Ωραία, και έτρεχε G-Streamer μέσα. Ένας άλλος είχε κάνει, ξέρω εγώ, πάλι για τηλεοπτικό σταθμό, ένα σύστημα που έκανε streaming από το ένα high quality, 4K streaming, από το ένα node σε ένα άλλο, μέσω δικτύου. Είχα πελάτες σε αυτοκίνητα ή και σε αεροπλάνο είχα πελάτη, ξέρω εγώ, να φτιάξουμε σύστημα συγχρονισμού σε οθόνες αεροπλάνου. Πάρα πολλές εφαρμογές. Τα ανταγωνιστικά frameworks δεν είναι τόσο... Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, το DirectShow, μπορώ να σκεφτώ το FFmpeg. Εντάξει, κάποιοι φτιάχνουν εφαρμογές με FFmpeg. Λίγες, πολύ λίγες. Ναι. Όταν πριν είπες ότι μπορεί να πάρει τα διαφορετικά sources, ας πούμε, που files, αυτό αμέσως σημαίνει ότι έχεις 5 διαφορετικούς DMUGs ή έχεις έναν... Ναι. Έχεις 5 διαφορετικούς. Αν έχεις 5 files, έχεις και 5 DMUGs, ναι. Δεν έχεις τον ίδιο, αλλά με 5 sources, Όχι. Δεν μπορείς να κάνεις... Για να κάνεις τέτοιου είδους μίξη, πρέπει να έχεις data τα οποία είναι mixable κάπως. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχεις raw audio, 5 raw audio, μπορείς να τα κάνεις mix και να τα βγάλεις στα ίδια ηχεία. Αλλά αν έχεις, ας πούμε, raw video, λέω τώρα, πώς θα τα κάνεις mix? Πρέπει να τα κάνεις mix φτιάχνοντας ένα video wall, ίσως, να τα βάλεις... Μπράβο. Οπότε εκεί θέλει ένα element το οποίο να κάνει συγκεκριμένα αυτή τη δουλειά. Αλλά μετά μπορεί ο άλλος να μην θέλει να κάνει ακριβώς αυτό το video wall, μπορεί να το κάνει αλλιώς. Οπότε θέλεις ένα άλλο element που να το κάνει λίγο διαφορετικά και ούτω καθεξής. Σε αρχεία συγκεκριμένα δεν μπορείς να κάνεις μίξη RAW αρχείο κατευθείαν, είναι λίγο... θα πάρεις garbage. Σε teleconference, πώς θα μπορούσα να χρησιμοποιηθεί το σύστημα? Σε teleconference, αυτό που κάνεις είναι ότι έχεις πάρα πολλά UDP sources πλέον. Δεν μιλάμε για file sources, μιλάμε για sources που παίρνουν από UDP socket data και πάνε σε 5 διαφορετικά, ας πούμε, RTP session elements. Υπάρχει ένα element που λέγεται RTP bin, το οποίο κάνει υλοποιεί όλο το RTP stack και κάνει session, manager τα sessions, τέλος πάντων. Και αντίστοιχα μετά από το RTP bin θα έχεις και εξόδους, που θα είναι η έξοδος, ας πούμε, από την κάμερά σου και το μικρόφωνο σου, τα οποία επίσης θα συνδέεις εκεί πάνω. Και έχεις εξόδους πάλι σε UDP Sync αυτή τη φορά, που είναι τα sockets για να στείλεις. Και μπορείς να φτιάξεις πολύ όμορφες τέτοιες εφαρμογές. Χρησιμοποιείται αρκετά και αυτό. Και πλέον έχουμε και πελάτες, ας πούμε, που το χρησιμοποιούν και σε web conferencing συστήματα. Δηλαδή στείλουν server side ένα software δικό τους με G-Streamer, το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά, παίρνει sources, τα μιξάρει, τα στέλνει πίσω. Α, και ξέχασα να πω βεβαίως, η άδεια χρήσης του G-Streamer είναι LGPL, είναι open source, είναι ανοιχτός κώδικας, αλλά υπάρχει η άδεια να χρησιμοποιηθεί σαν βιβλιοθήκη και μέσα σε closed source εφαρμογές. Οπότε, γι' αυτό το επιλέγουν και πολλοί πελάτες. Μπορούν να χτίσουν δηλαδή και closed source εφαρμογές χρησιμοποιώντας την G-Streamer.
Και όπως είπα πριν, είναι γραμμένο σε C, έχει command line εργαλεία, αλλά έχει και bindings. Υπάρχουν bindings, ας πούμε, τα πιο active αυτή τη στιγμή είναι για Python και για Rust, αλλά έχει και άλλα, ξέρω εγώ, C-Sharp, Java, ό,τι θέλετε, πολλά. Οπότε υπάρχει και αυτή η ελευθερία επιλογής της γλώσσας σε μεγάλο βαθμό. Άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτά τα connectors, τα βελάκια που κάνουμε πριν, ναι. Αυτά είναι zero copy, ας πούμε, γίνεται ενδιάμεσο copy, γιατί αναφέρεται και τα κίνηση πριν. Μπράβο, ωραία, καλή ερώτηση. Και ναι και όχι. Κάποιες φορές είναι zero copy, κάποιες φορές όχι. Υπάρχουν μηχανισμοί που κάνουν negotiation μεταξύ των pads. Έχω ένα συμπληρωματικό slide κάπου στο τέλος. Μπράβο. Τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια πράγματα που λέγονται queries. Τα queries είναι ερωτήσεις ουσιαστικά. Το ένα element μπορεί να ρωτήσει το άλλο. Εσύ τι υποστηρίζεις. Ή να ρωτήσει, ξέρω εγώ, ποιο είναι το status σου. Κάτι τέτοια πράγματα. Και στην ουσία στέλνουν τα pads, στέλνουν queries μεταξύ τους και κάνουν ένα negotiation. Handshaking, μπράβο. Και βρίσκουν έτσι σε ποιο είναι το ιδανικό, ας πούμε, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος να μοιραστούν τα buffers. Τα buffers είναι τα κομμάτια data που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Και όταν συμφωνήσουν τέλος πάντων ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν... Και τα buffers επίσης γίνονται allocate από ένα buffer pool. Το buffer pool μπορεί να κάνει allocation είτε καινούργια buffers από τη RAM, είτε μπορεί να κάνει allocation σε hardware μνήμη, σε μια μνήμη που έχει μια συσκευή κάτω, την οποία δεν έχουμε access στο ίδιο το buffer, αλλά ξέρουμε ότι η συσκευή το κάνει allocate. Εάν τα elements μεταξύ τους υποστηρίζουν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο buffer, χωρίς να κάνουν αντιγραφή δεδομένων, τότε είναι zero copy. Δεν υπάρχει. Δηλαδή παίρνει το buffer όπως είναι, στέλνει ένα pointer στο επόμενο element, το επόμενο element διαβάζει από το pointer, δεν αντιγράφουμε τίποτα. Και ο pointer αυτός μπορεί να δείχνει είτε στη RAM είτε σε μνήμη του hardware. Εάν τώρα τα elements δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί πιθανόν να αλλάζουν πράγματα μέσα στα data, ας πούμε ο Demuxer δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί πρέπει να διαβάσει κάτι το οποίο είναι τελείως unrelated με αυτό που γράφει δίπλα. Οπότε εκεί πέρα δεν έχεις zero copy, έχεις καινούριο allocation και εγγραφή στο καινούριο buffer. Αντίστοιχα υπάρχουν τα events, τα οποία είναι περίπου σαν τα queries, αλλά είναι διαφορετική χρήση τους βασικά. Στέλνεις ένα event για να ειδοποιήσεις ότι κάτι άλλαξε μέσα στο pipeline. Και υπάρχουν και τα messages, τα οποία είναι ο τρόπος με τον οποίο το pipeline επικοινωνεί με την εφαρμογή, το application. Όταν κάτι πάει στραβά ή θέλει το pipeline κάπως να ενημερώσει την εφαρμογή ότι κάτι έκανα τώρα, κάτι άλλαξε, στέλνει ένα message το οποίο μπαίνει σε ένα object που λέγεται bus. Το bus στην ουσία είναι και αυτό μία ουρά, αποθηκεύει messages και τα κάνει deliver στην εφαρμογή, στο thread της εφαρμογής, γιατί μπορεί συνήθως, βασικά πάντα το thread της εφαρμογής είναι διαφορετικό από το thread στο οποίο τρέχει το pipeline. Έτσι, είναι multi-threaded το streamer πάντα σε όλα τα, δηλαδή κάθε πηγή δημιουργεί ένα καινούριο thread, κάθε queue δημιουργεί ένα καινούριο thread και όλα αυτά τρέχουν παράλληλα με την εφαρμογή. Ωραία, τώρα που πήγαμε σε λίγο πιο τεχνικό επίπεδο. Ναι. Πριν που είπαμε ότι υπάρχουν τα queues, άρα είναι buffers. Ναι. Υπάρχει μηχανισμός έτσι ώστε αν σε περίπτωση που γίνει ένα overflow από το buffer ή σκάσει κάτι, ας πούμε εγώ ήχο και εικόνα, αλλά τραβήξω το μικρόφωνο. Ναι. Και χαθεί ένα stream. Ναι. Ή από κάποιο network, ας πούμε, Twitter, χαθεί ο συγχρονισμός, ναι. Υπάρχει μηχανισμός που να μποζάρει κάποια από τα δύο feeds έτσι ώστε να ξαναέρθουν σε sync. Ναι, 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 βεβαίως. Πάντα υπάρχει ο μηχανισμός, καταρχήν όλο το pipeline συγχρονίζεται με ένα ρολόι, ένα clock. Υπάρχει ένα object που λέγεται GST clock, το οποίο ουσιαστικά συγχρονίζει
τα syncs, τα τελευταία elements, δηλαδή όταν φτάνει ένα κομμάτι δεδομένων στο τελευταίο element, το τελευταίο element λέει OK, ποια είναι η χρονική στιγμή, ποιο είναι το timestamp αυτού του buffer, πότε πρέπει να το βγάλω στο hardware. Κοιτάζει το ρολόι, είναι η ώρα, OK, όχι ακόμα, έχω ξέρω εγώ 500 millisecond ακόμα. Περιμένει στα 500 millisecond, OK, το γράφω και το γράφει. Και έτσι, στην ουσία, κάνει ένα throttling σε όλο το pipeline. Περιμένει μέχρι να είναι η ώρα να γράψει τα buffers στο output. Αυτό γίνεται σε όλα, οπότε όλα μαζί συγχρονίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως, άμα κάποιο queue αρχίσει να μην έχει δεδομένα ή να έχει πάρα πολλά δεδομένα, υπάρχουν και τα αντίστοιχα μηνύματα προς την εφαρμογή, ότι ξέρεις κάτι πάει στραβά, οπότε η εφαρμογή μετά μπορεί να το χειριστεί. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το χειρίζεται και μόνο το streamer, δηλαδή σε περίπτωση που παίζεις, ας πούμε, έχεις βίντεο και έχεις και υπότιτλους. Έχεις ένα stream που είναι το βίντεο και το άλλο stream που είναι ο υπότιτλος. Τώρα τον υπότιτλο μπορεί, ξέρω εγώ, να περάσουν 3 λεπτά και να μην έχεις υπότιτλο καθόλου. Οπότε έχεις μια άδεια ουρά και ένα άδειο pipe. Υπάρχει τρόπος να του πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό το stream δεν έχει πάντα data, αγνόησέ το. Άμα δεν έχει data, δεν πειράζει, συνέχισε. Και έτσι μπορείς να του πεις ότι όλα καλά, ας πούμε, και όταν ξαναέρθει buffer με data, το συγχρονίζει κανονικά στην ώρα του και δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Οπότε έτσι μπορείς να προστέλνεις και άλλα data μέσα στο stream σου σε συγκεκριμένα χρονικά στιγμή. Ναι. Και υπάρχουν εφαρμογές, ας πούμε, που χρησιμοποιούν auxiliary data streams για να περάσουν μηνύματα της εφαρμογής, μηνύματα συγχρονισμού, όπως ξέρω εγώ, τι να πω. Ας πούμε, είχα ένα πελάτη κάποτε που έφτιαχνε κάμερες για αμάξια, που βάζει κάποιος μπροστά στο αμάξι για να τραβάει το δρόμο. Και είχε ένα auxiliary stream, το οποίο έπαιρνε data από το GPS και μετέδιδε για κάθε frame ποιο είναι το GPS coordinate του frame. Οπότε είχες δύο streams, ένα με βίντεο και ένα με GPS, ας πούμε. Το οποίο το μετέδιδε κάθε φορά που άλλαζε όμως. Δηλαδή, άμα ήταν στατικό το αμάξι, δεν σου στείλε συνέχεια είμαι σε αυτό το coordinate. Το έστειλε μία, θα σου στείλε μετά από 10 λεπτά, ας πούμε, το άλλο. Κάπως έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ.